Ενημερωτική εκδήλωση για τη μεταποίηση των αρωματικών φυτών πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία. Η προσπάθεια έγκυται στη μεταλαμπάδευση της γνώσης σε νέους και μη παραγωγούς για ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της μεταποίησης. Στοχεύει κυρίως το πρόγραμμα σε νέους αγρότες που θέλουν να ασχοληθούν ή δεν είχαν ασχοληθεί ή θέλουν να ασχοληθούν τώρα με την γεωργία. Οι τομείς παρέμβασης είναι τα αρωματικά, ένας σημαντικός τομέας, είναι τα δέντρα στην περιοχή της Βέρειας, της Χίδρας, είναι η μελισσοκομεία, υπάρχει η κτηνοτροφία και τα αμπέλια. Ασχολούμαστε πολλοί επιστήμονες με αυτό το αντικείμενο και προσπαθούμε εδώ πέρα να προσεγγίσουμε ολιστικά όλο το θέμα, να δώσουμε τεχνογνωσία στον παραγωγό. Από τη σπορά μέχρι τη μεταποίηση. Κύριος άξονας της ημερίδας ήταν το κομμάτι που αφορούσε στα αρωματικά φυτά, μιας και η Ελλάδα παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον ως προς το μικροκλίμα της, ευνοώντας την ευδοκίμησή τους. Έτσι, η καλλιέργειά τους στο ελληνικό έδαφος μπορεί να τα καταστήσει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι τα αρωματικά φυτά. Γιατί η Ελλάδα με τα μικροκλίματα που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και ειδικά. Εφαρμόζοντας τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που εύκολα μπορούν τα αρωματικά φυτά να καλλιεργηθούν βιολογικά, αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία τους. Και αν μπορέσουμε να κάνουμε και καλή μεταποίηση, δηλαδή η τεχνογνωσία υπάρχει, απλά χρειάζονται εδώ πέρα κάποιες επενδύσεις και να γίνουν συνεργασίες. Είναι απαραίτητες οι συνεργασίες, γιατί δεν μπορεί ο κάθε αγρότης να είναι και καλλιεργητής και επιχειρηματίας και πολιτής να γνωρίζει τα πάντα. Εδώ χρειάζονται συνεργασίες. Όχι στα πλαίσια βέβαια των παλιών συνεταιρισμών. Στα πλαίσια εδώ πέρα να λειτουργούν οι συνεργασίες σε αυτές και οι ομάδες παραγωγών να λειτουργούν στα πλαίσια των ανωνύμων εταιριών. Ο γεωπόνος Νίκος Γκουτζιομήτρος, συνεργάτης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μίλησε στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης, εξηγώντας τη σπουδαιότητα των αρωματικών φυτών αλλά και την ανάγκη κατοχύρωσης των ποικιλιών τους. Όλη η Νότια Βαλκανική έχει πάρα πολλά ενδημικά είδη, που είναι ενδημικά δηλαδή σημαίνει ότι είναι μόνο εδώ. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Οι πάγοι, την εποχή των παγετώνων, σταμάτησαν εδώ πέρα στα βόρεια σύνορά μας. Γι' αυτό έχουμε τέτοιο γενετικό πλούτο στην Ελλάδα. Δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όμως. Δηλαδή, από αυτά τα αυτοφύφητα πρέπει να κάνουμε επιλογή. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα και γίνονται σήμερα πλέον τέτοια προγράμματα, να τυποποιήσουμε τις ποικιλίες και να τις κατοχυρώσουμε τις ποικιλίες αυτές. Γιατί ζούμε στην εποχή της πατέντας πλέον. Χωρίς κατοχύρωση ποικιλιών δεν κάνουμε τίποτα. Και να επιλέξουμε ποικιλίες ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε για το προϊόν. Αν το προϊόν απευθύνεται στην βιομηχανία της κοσμετολογίας, αν απευθύνεται στην φαρμακοβιομηχανία, αν απευθύνεται το προϊόν εδώ πέρα στον καταναλωτή ως άρτημα ή για άλλη χρήση.